Τουρκία. Ο λόγος, βασικός λόγος που γίνεται αυτή η πρόσκληση είναι για να ενημερωθεί ο κόσμος εν όψη του ότι επίκειται μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μεταξύ στο τελευταίο μάλλον δεκαήμερο του Νοεμβρίου, σχετικά με την απόφαση που θα πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο πόλης, για τις κατευθύνσεις που θα δοθούν και τον προγραμματισμό, εν πάση περιπτώσει, και τη μελέτη, πώς θα διαμορφωθεί η τελική μελέτη προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση του σχεδίου πόλης, η οποία βέβαια γίνεται από άλλες ανώτερες αρχές. Ουσιαστικά δηλαδή είναι γνωμοδοτική η απόφαση. Γνωμοδοτική, του Δημοτικού πρόταση κάνει. Πρόταση κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς τώρα εδώ, σαν σύλλογος, τι είναι αυτό το οποίο θα προτάξετε, τι είναι αυτό το οποίο, στο οποίο θα εστιαστείτε, προκειμένου και εσείς να εκφέρετε την άποψή σας και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πρωτίστως στον κόσμο που θα έρθει εδώ να σας ακούσει. Εμείς, σκοπός μας με αυτή την συνεδρίαση που γίνεται απόψε είναι, γι' αυτό και απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη, αλλά και σε όλους τους πολίτες της Χίου και σε κάθε ενδιαφερόμενο, είναι κυρίως η ενημέρωση των ανθρώπων, των πολιτών, σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Διότι διαπιστώνουμε ότι απέχουν πάρα πολύ και δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει και στη ζωή τους αλλά και στην τσέπη τους. Είναι πάρα πολλά χρόνια όλες αυτές οι συζητήσεις, οι ενημερώσεις που γίνεται. Θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό, έτσι, εντός εισαγωγικών, κόσμος να είναι ανενημέρωτος? Αυτό δείχνει κάποια διαφορία από την πλευρά του? Τι ακριβώς συμβαίνει με δεδομένο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει? Πιστεύω ότι είναι και κόπωση και απογοήτευση και έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των πολιτών. Ίσως δεν έχουν καταλάβει πόσο σημασία έχει και τι επιπτώσεις θα έχει και στα περιουσιακά του στοιχεία και στο πορτοφόλι τους και στην προσωπική τους τη ζωή η εφαρμογή ενός σχεδίου πόλης στο Δημοχείο. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο πόλης το οποίο βλέπουμε και εξετάζεται και μελετάται, αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, τι λάθη έχει, τι αστοχίες θα μπορούσαμε να πούμε? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για αστοχίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για αστοχίες, διότι γίνονται προτάσεις. Γίνονται προτάσεις. Εμείς προσπαθούμε και αυτό είναι ο στόχος μας, να επισημάνουμε κάποια πράγματα ώστε να ληφθούν υπόψη, ώστε να γίνει μια σωστή μελέτη. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε ένα στάδιο διαβούλευσης αυτή τη στιγμή? Όχι, έχει περάσει το στάδιο της διαβούλευσης, αλλά επιπροσθέτως κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και θέλουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να σχηματίσει μια καλύτερη και ευρύτερη, να έχει μια καλύτερη και ευρύτερη εικόνα για το Δημοχείο, για τα αιτήματα και τα ενδιαφέροντα των πολιτών, ώστε να τα λάβει υπόψη του και να κάνει τις σχετικές προτάσεις. Για να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό. Δύο περιπτώσεις που έχουμε βρει στο ίντερνετ και ο καθένας όποιος έχει απορία μπορεί να αναζητήσει στο ίντερνετ. Καθημερινή της Κυριακής 2013, νομίζω Μάιος ήταν το 2013, 8.000 συγγνώμες. Ο Δήμαρχος Μαρκόπουλου έστειλε φυσικά το λογαριασμό που προβλεπόταν στην εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, σαν πράξη εφαρμογής, σε 8.000 ιδιοκτήτες. Και του ζητούσε συγγνώμη ότι, ξέρετε, δεν ευθύνομαι εγώ, δεν είναι κάτι που θέλω εν μέσω κρίσης να σας επιβαρύνω, αλλά το προβλέπει η χωροταξική νομοθεσία και η πολεοδομική νομοθεσία. Αντίστοιχη περίπτωση στην πατρίδα Ηρακλείου το 2013. Είχαν ξεσηκωθεί οι κριτικοί, γιατί φυσικά δεν το γνώριζαν, αδιαφόρησαν όπως πιθανά στοιχείο, και όταν βγήκε ο λογαριασμός πήγε μέσω εφορίας, γιατί αυτές οι χρεώσεις πηγαίνουν από το Δήμο στην εφορία και μέσω εφορίας ήταν το λογαριασμός. Πήγε ο λογαριασμός σε 2.500 ιδιοκτήτες στο Ηράκλειο. Το ίδιο θα γίνει και εδώ, γιατί αυτό προβλέπει νομοθεσία στην εφαρμογή του σχεδίου. Δεν το λέω για να τρομάξω τον κόσμο. Φυσικά θέλουμε μια καλύτερη πόλη. Αλλά πρώτον, οι παρατηρήσεις μας και η προσπάθειά μας ήταν να είναι ρεαλιστικές οι ανάγκες, ώστε όταν θα εφαρμοστεί η μελέτη, που είναι σίγουρα ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα 30-40 χρόνια της πόλης, ανεξάρτητα ποιος ή ποια θα είναι η δημοτική αρχή, έτσι, να είναι πραγματικές ανάγκες, ώστε οι χρεώσεις που θα προκύψουν να μην είναι υπερβολικές. Γιατί τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από τους ίδιους τους πολίτες. Πρώτον. Και δεύτερον, αν μου επιτρέπετε, άρα αν είναι ρεαλιστικός ο λογαριασμός, να μην πληρώνουμε πολυτέλειες. Παράδειγμα, προβλέπει η μελέτη 9 νέα γυμνάσια λύκεια τη στιγμή που έχουμε συμπυκνώσεις. 15 χρόνια αγωνίζονται ολόκληρη επιτροπή για ένα λύκειο στα Βόρεια και μιλάμε για 9 που κάποια στηρίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα. Το δεύτερο είναι να υπάρχει κοινωνική ευαισθησία. Σίγουρα χρειάζεται σχέδιο πόλης σύγχρονο, προκειμένου να ξέρει ο κάθε επαγγελματίας
που θα χωροθετήσει τη δραστηριότητά του και ο καθένας που θα στήσει τη ζωή του, το σπιτικό του, αλλά ταυτόχρονα όμως κοινωνική ευαισθησία σημαίνει, και εκεί θέλει να ενημερώσουμε και τους δημότες αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο που θα πάμε, ότι υπάρχει, ξέρετε, ένα σλόγγαν, ότι είναι μόνο εισφορές γης, σας νοιάζει τώρα για τα χωράφια. Όχι, δεν είναι μόνο εισφορές γης. Η εισφορά γης, σε όποιο σημείο δεν αξιοποιείται να περάσει δρόμος, την εξαγοράζεις και την πληρώνεις. Που σημαίνει το αν λέγεται εισφορά γης, αλλά πληρώνω, πρέπει κοινωνική ευαισθησία εν μέσω κρίσης να εφαρμοστεί το γενικό πλαίσιο φυσικά και να ψηφιστεί, γιατί όντως έχει ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού η πόλη μας, αλλά ως κοινωνική ευαισθησία να έχουν υπόψη τους οι άρχοντες ότι καλό θα ήταν η εφαρμογή του σχεδίου με το λογαριασμό. Ας πάει λίγο πιο πίσω να περάσει η κρίση. Ο κόσμος αγωνίζεται καθημερινά να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους. Και αν ο κόσμος αγκομαχά για τον ένφια που είναι ένα μικρό ποσό στις χρεώσεις για το σχέδιο πόλης, μπορεί να εξαγοράσει το σπίτι του ή το οικόπεδό του μέχρι το 25% της αντικειμενικής του αξίας. Δηλαδή ο κόσμος πιθανά να βρεθεί να πληρώνει πολλά ποσά χωρίς να το γνωρίζει. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Απλά να υπάρχει συνέστηση, κοινωνική ευαισθησία και από την πλευρά των δημοτικών αρχόντων, και όταν θα αποφασίζουν, να αποφασίζουν με το χέρι στην καρδιά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και να μπουν αυτές οι διορθώσεις και οι ανάγκες που χρειαζόμαστε. Όχι υπερφύαλα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, γιατί εμείς ήδη θα τα πληρώσουμε.